Βασκοπούλου. Είμαι διδάκτορα εντομολογίας δημόσιας υγείας. Είμαι συνεργάτης εδώ της Περιφέρειας και του Αναδόκου Εταιρού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Εργάζομαι σε ένα εντομολογικό εργαστήριο και ουσιαστικά εργαζόμαστε σαν σύμβουλοι και προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές για τον καλύτερο σχεδιασμό των δράσεων καταπολέμησης, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινάνε έτσι φέτος οι ψεκασμοί εδώ στο Φανάριο, που τα κουνούπια έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται ενοχλητικά για τους ανθρώπους? Να πω καταρχάς ότι το προηγούμενο έργο, τα προηγούμενα 2 έτη, δεν έχει τελειώσει ουσιαστικά. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί κάποιος να πεις ότι δεν τελείωσε το έργο, οπότε δεν ξεκινάει το καινούργιο. Απλά συνεχίζουμε ουσιαστικά τις δράσεις του προηγούμενου έργου και σταδιακά ξεκινάει και το επόμενο έργο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε κάποιος να πεις ότι δεν έληξε το έργο. Και αυτό είναι μια πολύ καλή καινούρια αλλαγή, η οποία από ό,τι κατάλαβα θα συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια, γιατί το έργο καταπολέμησης θα πρέπει να υπάρχει και να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ήδη τους δειγματολίτες μας έξω στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίοι ψάχνουν για τις προνύφες κουνουπιών. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή το φυσικό περιβάλλον έχει μαζέψει, οπότε δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Είμαστε εν αναμονή, παρατηρούμε το φυσικό περιβάλλον, έχουμε βάλει και παγίδες για τα ακμαία κουνούπια, οπότε ανάλογα με τα στοιχεία δειγματοληψίας θα γίνουν και στοχευμένοι ψεκασμοί. Αυτοί θα ξεκινήσουν πότε? Αυτό θα μας το πούνε τα στοιχεία δειγματοληψίας. Όπως ξέρετε, δεν ψεκάζουμε παντού και χωρίς δεδομένα. Έχουμε σε πραγματικό χρόνο στοιχεία δειγματοληψίας τόσο των προνυφών όσο και των ακμαίων κουνουπιών και κάνουμε στοχευμένους ψεκασμούς. Αν δούμε ότι αρχίζουν και βγαίνουν κουνούπια οι μεγάλοι πληθυσμοί, θα γίνουν στοχευμένοι ψεκασμοί. Τα βασικά μέρη, τα ιδιαιτέρως παραγωγικά τα οποία τα γνωρίζετε, είναι κυρίως τα παραλιακά συστήματα, όπως για παράδειγμα η παραλία της Κεραμωτής, του Πορτολάγου, εδώ στο Φανάρι, παραλία Μέσης, οι παραβιστονίδιες ζώνες, τα δέλτα Νες του Κεύρου, είναι κάποιες από τις πιο σημαντικές περιοχές, τις οποίες προσέχουμε ιδιαιτέρως. Αναλόγως, όπως είπα και πάλι, με τα στοιχεία δειγματοληψίας, θα γίνουν και ψεκασμοί. Τα ελικόπτερα και τα μέσα ψεκασμού είναι ήδη εδώ. Είναι συνολικά 3 ελικόπτερα. 2 είναι ειδικά ελικόπτερα για ψεκασμούς κονυφοκτονίας. Το 1 είναι για ψεκασμούς ακμεοκτονίας κατά των ακμαίων κουνουπιών, που είναι αυτά που μας συμπάνε και μεταδίδουν και τις ασθένειες. Αναλόγως με τα δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο θα γίνονται και οι ψεκασμοί. Πείτε μας λίγο 2 πράγματα. Υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών που είχαμε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών και των χειμερινών, θα έχουμε αυξημένη παρουσία, να το πούμε έτσι, των κουνουπιών φέτος το καλοκαίρι. Ισχύει, ποια είναι η κατάσταση? Είναι γεγονός ότι το 2014 και ο χειμώνας του 2015 ήταν ιδιαίτερα βροχερός. Έχουν πλημμυρίσει μεγάλες εκτάσεις. Να πω ότι αυτό από τη μία μπορεί να είναι και κάπως θετικό. Τι θέλω να πω? Τα κουνούπια βγαίνουν σε πολύ πολύ ρηχά νερά. Όταν έχουμε μεγάλες πλημμύρες και μεγάλες εκτάσεις νερού μεγάλου βάθους, ακριβώς επειδή αναπτύσσονται και ψάρια, οι οποίοι είναι και φυσική έκθεση των κουνουπιών, μας βοηθάνε κατά κάποιο τρόπο και δεν αναπτύσσονται κουνούπια. Οπότε αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Mm-hmm. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς είναι οι βροχές που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα, όπου θα αρχίζει να αυξάνεται και η θερμοκρασία. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να προλάβουμε τις καταστάσεις, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι πρώτες βροχοπτώσεις, τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι, να είμαστε έτοιμοι να ψεκάσουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε τους μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών. Ναι, μεν ήταν ένας βροχερός χειμώνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και ένα δύσκολο καλοκαίρι. Έχει να κάνει κυρίως με τις βροχοπτώσεις που θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα. Και θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα είναι ένα σχετικά άνοιγμα καλοκαίρι. Όπως και να έχει όμως, είμαστε έτοιμοι. Να πω ότι το έργο για το 2015 έχει διπλασιαστεί σε ό,τι αφορά τις δράσεις ψεκασμών που έχουμε διαθέσιμες. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.